είναι ένα θέμα το οποίο στα προημερησίας διατάξεως θέματα σε παλιότερα συμβούλια τέθηκε και θεωρώ, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, να πάρουμε μία απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, να πω ότι οι Δήμαρχοι φτιάχτε μια επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Φτιάχτε ότι όσο καλύτερα γίνεται, όλοι είναι απέτηση όλων να μείνουν να ασχοληθούμε. Τώρα είναι δεδομένο. Φτιάχτε εσείς, εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο, να φτιάξει μια αυτή και να την προσυπογράψει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Καταβά, θέλετε παρακαλώ δύο λόγια, επειδή είχατε θέσει και εσείς το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή υπάρχει κάποια εισήγηση συγκεκριμένη για να κάνω ένα ερώτημα. Από τις 13 Δεκάτου του 2012 που το έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δυστυχώς κανένας συνάδελφος δεν πήρε θέση. Εκτός από τον κύριο Λόγκ. Και ο κύριος... Αυτό σημαίνει ο κύριος. Δηλαδή θέλω να πω, έχει γίνει κάποια επιστολή, έχει γίνει κάποια ενέργεια, κάποια επαφή. Έχουμε μήπως τίποτα συγκεκριμένες, δηλαδή τι προτάσεις κυοφορούνται, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Από τότε μέχρι σήμερα, γιατί παρακολουθώντας και τα δρόμενα και προς τη Δυτική Κορινθία, και χθες Δημοτικό Συμβούλιο, και εκεί τοποθετήθηκαν και βουλευτές στη Δυτική Κορινθία για το θέμα μη κατάργηση των συμβούλων μας ξυλοκάστρων. Λέω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη από τις 13 του Δεκάτου μέχρι σήμερα. Παρακαλώ, κύριε Σίμα. Μία ερώτηση μπορώ να κάνω πριν το κύριο. Παρακαλώ, κύριε. Γνωρίζουμε αυτό που λέει ο κ. Καρκαβάς ή αν έχει ο κ. Καρκαβάς στοιχεία να μας καταθέσει εδώ, ποιο άλλο. Για κάτι νεότερο δηλαδή. Ή κάτι νεότερο. Κάτι συγκεκριμένο δηλαδή. Το πλάνο που προτείνεται είναι κατάργηση όλων των τμήματων. Δηλαδή η διάρθρωση αυτή πώς θα είναι, τη γνωρίζουμε. Θα ήθελα να πληροφορηθούμε. Γνωρίζουμε την κατάργηση, κύριε Σταμό. Από εκεί και πέρα η διάρθρωση πώς θα είναι. Εντάξει, γιατί ο κύριος Καρκαβάς την είπε ότι θα είναι στην Κορινθία ένα, στην Κόρινθο. Δύο τμήματα. Εμένα μου το είπα στην Κόρινθο. Αν υπάρχει εξέλιξη, δηλαδή να μάθει. Παρακαλώ, ο κύριος Δήμαρχος. Η κυρία Βλαστάρη. Απλά πληροφοριακά ήθελα να πω ότι σαν πρόεδρος τοπικού, στείλαμε μια επιστολή στον κύριο Κόλλιο, τον βουλευτή του Νομού Κορινθίας, να με ρυμνήσει ώστε να μην φύγει το αστυνομικό τμήμα από τους Αγίους Οδός και από το Λουτράκι οπωσδήποτε, μαζί με τον αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. Κύριε Λόγη, παρακαλώ. Απλώς είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι καταλύεται το κράτος όταν δεν μπορεί να ασκηθεί η δημόσια τάξη. Είναι από τις ελάχιστες αρμοδιότητες εκτελεστικής εξουσίας για να μπορεί να υπάρχει κράτος. Αν αυτή λοιπόν δεν υπάρχει και δεν μπορεί να ασκηθεί στα πλαίσια ενός Δήμου που τόσα χρόνια υπήρχε και πραγματικά, αν υπήρχαν μάλιστα και δύο αστυνομικά τμήματα. Δεν είναι να Δήμαρχο να τελειώνει. Όχι, αυτό δεν απορεί. Δεν δηλαδή, θα πρέπει οπωσδήποτε να πει ότι αυτό είναι και αντισυνταγματικό. Τι καταλήγει το κράτος, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει την Υπουργή Απόρριψης. Δεν είναι υπόσχεση. Δεν είναι υπόσχεση. Καταλήγει και οργανισμοί καταλήγεται. Ναι, να μην ανοίξω την κουβέντα, γιατί εγώ έχω ιδεολογική καταλήγεται το κράτος αυτό. Είναι ιδεολογικό το θέμα, συγγνώμη. Καταλήγεται το κράτος όταν υπάρχουν κατασταλτικοί μηχανισμοί. Είστε και νομικός. Είστε και νομικός. Η ιδιωτική αστυνομία που έπρεπε. Για όνομα του κράτους πρέπει να καταλήγεται το κράτος όταν υπάρχει δικαιοσύνη να το καταλάβω. Όχι ότι καταλήγεται. Όταν πάμε στην ιδιωτική αστυνομία, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν καταλύεται το κράτος όταν διαλύονται οι κατασταλτικοί μηχανισμοί. Δεν υπάρχει τέτοια έννοια. Έχετε δίκιο, κύριε Σταμπού. Ο κύριος Δήμαρχος. Δεν θα το εξηγήσω. Θα το εξηγήσουμε όταν θα λύσουμε ιδεολογικοπολιτικές διαφορές. Είναι ιδεολογικό το θέμα. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Παρακαλώ, κύριε Σταμπού. Οφείλω να σας πω ότι η συνεργασία που είχα, ή μάλλον η διερεύνηση που έκανα για το αν αυτό που ακούστηκε στην ημερίδα ότι για την κατάργηση των διαστημικών τμήματων δυστυχώς και του Λουτρακίου και των Αγίων Θεοδόρων είχε μία βάση. Οφείλω να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι από την επαφή που είχα στα Υπουργεία έχει μία βάση. Και έχει και μία ισχυρή βάση. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να το ανατρέψουμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο και ευχαριστώ τον κύριο Γιόνι που έκανε αυτή την πρόταση να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στην κατάργηση αυτών των διαστημικών τμήματων. Και επειδή αυτό πιστεύω μου το ζήτησαν ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ελπίζοντας ότι θα είναι και ομόφωνοι, θα βοηθήσει πραγματικά. Επαναλαμβάνω, όχι στο να μην καταργηθούν, αλλά τουλάχιστον θα βοηθήσει την προσπάθεια την οποία θα κάνουμε να παραμείνουν τα αστυνομικά τμήματα εδώ.
Καρπά, η πληροφόρηση που έχω να κάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι δυστυχώς είναι, να μην το πω αποφασισμένο, να το πω δύσκολο, να παραμείνουν τα αστυνομικά τμήματα στην περιοχή μας. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη άποψη να αναντιωθεί σε αυτό. Παρακαλώ κύριε Φίλη, ο κύριος Φίλης, παρακαλώ. Αν ξέρουμε κάτι για τους λόγους, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καβάλη, είναι οικονομική. Ναι, καθαρά, και δεν ξέρω αν πρέπει τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν ισχύει αυτό, εγώ θα ήθελα να κάνω και μία πρόταση που έχει σχέση με τις δράσεις σας, κύριε Δήμαρχε, γιατί πιστεύω θα σας εξουσιοποιήσω να προσφέρουμε, ο Δήμος να προσφέρει ένα χώρο δωρεάν στο αστυνομικό τμήμα. Και το έχει αυτό το χώρο και πιστεύω η άποψή μου είναι πάνω από την Αγροτική Τράπεζα ο χώρος αυτός που είναι κενός και μπορεί να τη φιλοξενήσει άνετα. Αφήστε το αυτό να το διαχειριστούμε, κύριε Φίλη. Χαίρομαι που το λέτε πραγματικά. Είναι ένα όπλο που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Ξεκινάμε όμως με την άποψη ότι πρέπει να μείνουν σέφουν και από εκεί πέρα, εάν είναι καθαρά οικονομική λόγη, μα καθαρά οικονομική λόγη. Παρακαλώ κύριε. Κύριε Παγκερδίου, ότι εμείς ο Δήμος δεν μπορεί να πληρώσει ενίκη έτσι τρίτον. Πρέπει με κάποιο άλλο τρόπο, δηλαδή το να νοικιάσουμε ένα χώρο που βεβαίως πρέπει να είναι και κατάλληλος χώρος να μπορεί να φιλοξενήσει ένα στενό τμήμα, ένα κατάστημα τέτοιας μορφής. Θα τα βρούμε όλα. Ναι, έτσι. Και πώς αντιδράσουν στην πρώτη φάση και μετά. Παρακαλώ. Η αντίδραση θα βοηθήσει σημαντικά εάν το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίσει τη μη κατάληξη των αστυνομικών τμήματων τόσο στο Λουτράκι όσο και στο Δόρυ. Ευχαριστώ κύριε Μάτσο. Κύριε Σημακόπουλε. Και αμέσως μετά ο κ. Παπαγεωργίου και τελειώνω. Θέλω να πω κάτι για τους σημερινούς νέους δημοτικούς συμβούλους αλλά και για τους προηγούμενους. Το προβλέπει ο Καλλικράτης αυτό. Απλά πράγματα. Να μην ξοδεύουν αν είναι δυνατόν τίποτα για το λαό και για την προστασία. Φτιάχτε δημοτική αστυνομία, θα ιδρυθούν εταιρείες ιδιωτικές, θα σπάνε σπίτια και στο τέλος θα μας αναγκάσουν όλους να είμαστε σε κάποια ιδιωτική εταιρεία ασφαλισμένη και κάποια ασφάλεια. Συναγερμοί δεν θα φτάνουν. Θα έχουμε παραλληλή κι άλλα. Τι θέλω να πω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει η διατύπωση. Δεν είναι ότι θα είμαστε κάθετα αντίθετα μαζί τους, αλλά πιστεύω ότι εδώ πρέπει να χτυπήσουμε και τη δομή του Καλλικράτη. Όχι κύριε, φτάνει. Εσείς δεν θα διαλύσετε τη χώρα, δεν θα κάνετε τους δήμους επέτες, δεν θα κάνετε τους δημότες ανασφαλείς και έρμεο στα χέρια των ιονδήποτε ασφαλιστικών εταιριών που να ξοδεύουν από την τσέπη τους για να έχουν μια στοιχειώδη ασφάλεια. Προστασία. Δηλαδή το ψήφισμα πρέπει να έχει και τέτοια μορφή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Καρκαβάς. Κύριε πρέπει να κινηθούμε πολύ δυναμικά, διότι εστιάζεται η κατάργηση καθαρά σε λόγους οικονομικούς. Η πρόταση είναι προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να μειώσει 10% τις δαπάνες, γύρω στα 200 εκατομμύρια δηλαδή. Άρα λοιπόν, εάν εμείς δεν κάνουμε πρόταση σύσσωμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα εξασφαλίσουμε κάποιους οικονομικούς πόρους, στους οποίους δηλαδή θα τους αντικαταστήσουμε εμείς με τον τρόπο που πρέπει, που προβλέπεται, σίγουρα δεν μπορούμε απευθείας να νοικιάσουμε ένα χώρο και να πούμε κάνουμε εδώ το αστυνομικό τμήμα. Εγώ είχα πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να κάνουμε επίσημα μια πρόταση να τους παραχωρήσουμε και κάποιο χώρο για ανέγερση κτηρίου. Το οποίο δηλαδή να μπορέσουμε να φρενάρουμε αυτή την κατάσταση. Προηγουμένως συζητούσαμε για την τουριστική προβολή. Γνωρίζετε ότι οι αλλοδαποί, οι Ευρωπαίοι γενικά, όταν σε μια περιοχή του Τρόπολη δεν υπάρχει αστυνομία, επειδή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα ασφάλειας, είναι ένας αποτρεπτικός λόγος. Δεν μπορεί δηλαδή το Λουτράκι με 100.000 κόσμο το καλοκαίρι που ξεπερνάει και την Κόρινθο να μην έχει αστυνομικό τμήμα. Σε τελευταία ανάλυση, εφόσον έχει άλλες υπηρεσίες, έχει υποδιεύσει ασφαλεία στην Κόρινθο, θα έχει εκεί, να γίνει η έδρα προκειμένου και να γίνει το Λουτράκι. Εάν εμείς προσφέρουμε κάποιο χώρο έτσι ώστε να αναγερθεί κτίριο ή να παραχωρήσουμε κάποιο κτίριο, βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί ώστε να βάλει την καταλληλότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία που είπε ο κ. Δήμαρχος, εάν δεν είναι κατάλληλο το κτίριο, υπάρχει μια επιτροπή η οποία το βλέπει, δεν είναι κατάλληλο, τον απορρίπτει. Εάν όμως πούμε ότι εμείς παραχωρούμε ένα χώρο προκειμένου σε σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσα σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, κατασκευάζεται το αστυνομικό τμήμα,
εκεί θα είναι ένας χώρος, ένας τρόπος που θα αποτρέψουμε την κατάργηση του αστυνομικού τμήματος, τουλάχιστον του τρόπου. Για τους Αγίους Θεοδόρους, δυστυχώς, από ό,τι διαφαίνεται και εκεί, αν δεν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε κάτι αντίστοιχο, θα καταργηθεί. Και υπάρχει η απόσταση η οποία δημιουργεί προβλήματα. Και επαναλαμβάνω, η πρόταση είναι η οποία τελικά αυτή θα επικρατήσει, γιατί έχουν πείσει και τους συνδικαλιστές να την υποβάλουμε, ότι έδρα η Κόρινθος, κατάργηση αστυνομικού τμήματος Αγίου Θεοδόρου, Λουτρακίου, Βραχατίου, κατάργηση ξυλοκάστρου, η έδρα στο Κιάτο, μία υποδιέθεση ασφαλείας για όλο τον νομό, μία τροχέα και μία τροχέα αυτοκινητοδρόμου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα θέματα ασφαλείας τα υποβαθμίζουν. Να γνωρίζετε ότι οι δημοτικές αρχές και εδώ ο Δήμος θα δεχτεί μεγάλη πίεση από τους πολίτες. Αντιλαμβάνεστε ο άλλος να έχει οικονομικά προβλήματα και να έχει και την ανασφάλεια, ταμπορωμένος στο σπίτι σε λίγο καιρό, γιατί η εξαθλίωση θα φέρει συγκρούσεις κοινωνικές με αποτέλεσμα να έχουμε τα προβλήματα. Βλέπετε η επικαιρότητα, τι επιφυλάσσει σε κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει δυναμικά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, να το δούμε το θέμα και να το απαιτήσουμε ακόμη και από όλα τα Υπουργεία. Τουριστικός προορισμός εδώ, που έχει πάρα πολύ κόσμο, θα πρέπει να αποτρέψουμε πάση θυσία την κατάργηση του τμήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καγκαβά. Σύντομα, πώς είπε, κύριε Πάκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ που ανέφερε προηγουμένως και ο Πρόεδρος. Το θέμα του τουρισμού είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε πολύ καλά το ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα και όταν δεν υπάρχει αστυνόμευση, βγαίνει οδηγία από την περιοχή που προέρχεται ο επισκέπτης, και αυτό είναι εντελώς αποτρεπτικό. Και εγώ, σε επίρρωση όλων αυτών που αναφέρθηκαν, όπως μπορώ να είμαι αργός, εννοείται ότι ο Δήμαρχος θα πρέπει να πάρει μια πολύ ισχυρή απόφαση. Δήμαρχε, καλό είναι αν γίνεται να αποτανθούμε και σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πιέσουν καταστάσεις, όπως τους υπουργούς οι οποίοι συζητάνε και είναι αρμόδιοι ή συναρμόδιοι για αυτό το θέμα, προκειμένου το Υπουργείο, ο Υπουργός ο κ. Στυλιανίδης και το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί αυτοί οι δύο μπορούν να δώσουν ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν θα έπρεπε να φύγει από εδώ το αστυνομικό τμήμα. Έχω κλείσει την επόμενη εβδομάδα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, του κ. Στυλιανίδη, συνάντηση για αυτό το θέμα, για να του κάνω μια παράσταση και σας ενημερώνω για να το ξέρετε. Πολύ ευχαριστώ όποιος θέλει να έρθει μαζί. Και το θέμα θα είναι ακριβώς αυτό για το αστυνομικό τμήμα, για να πιέσουμε και από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Μπακό. Επομένως... Απλά επειδή είχα την τύχη να έχω μια επαφή συγκεκριμένη, σας ενημέρωσα κιόλας. Αυτό που μου είπαν ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας ήταν ότι θα πρέπει στην πρότασή μας, με όσες δυνατότητες ή πιθανότητες έχει, να συμπεριλαμβάνονται τα ισοδύναμα μέτρα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ισοδύναμα μέτρα, έτσι ώστε εάν υπάρξει μια πιθανότητα να ανατρέψουμε την κατάσταση, το επιθύμημά μας να είναι ότι δεν επιβαρύνεται το κρατικό σκουμπανάσι, τα δημόσια οικονομικά, διότι ορίστε ο Δήμος συνεισφέρει στην παροχή ασφάλειας στους δημότες. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Μισό λεπτό. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Παπαγεωργίου, ξέρεις τι είπε, τη ισοδυναμή. Να πληρώνουμε τους αστυνόμους εμείς εδώ. Αυτά είναι τα ισοδύναμη. Δηλαδή η κυβέρνηση κάτι θα καταργεί και μετά θα λέει πληρώστε. Πληρώστε λαουτζίκε. Πού το πάμε δηλαδή. Μας πάνε τα σπίτια. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Γιώργη, να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ. Να πληρώνουμε κι όλες. Νομίζω ότι έχει συζητηθεί το θέμα. Εγώ λέω μόνο σε αυτή την πρόταση που είπε ο κύριος Καγκαβάς. Αν πρόκειται... Σας παρακαλώ, κυρία μου. Παρακαλώ. Αν πρόκειται για να μπορέσουμε να προλάβουμε να σταματήσουμε κάτι, αν υπάρχει διάθεση ή πρόθεση από τη Δημοτική Αρχή, γιατί εσύ διοικείτε τώρα, να δοθεί είτε οικόπεδο είτε ακίνητο, κοιτάξτε το σύντομα με την αυτή, φέρτε το στο Δημοτικό Συμβούλιο ή σε επίπεδο αρχηγών κάτι να συζητήσουμε, εάν είναι κάτι τέτοιο να γίνει. Λέω, εάν υπάρχει κάποια διάθεση, σκέφτεσαι στο μυαλό ότι πρόκειται να παραχωρήσουμε ένα κτίριο ή ένα οικόπεδο από αυτά που έχει ο Δήμος, ξέρω εγώ, ποια έχουν μείνει, για να κάνουμε. Αλλά κάτι το σύντομα, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή θα το τελειώσει.
Παρακαλώ, κύριε Στάμου. Συμβάλλω σε αυτό που είπε ο κύριος Γιώργης, ειλικρινά, να τελειώνει και αυτή η συζήτηση. Πιστεύω ότι δεν θα διαφωνήσουμε. Να εξοδοτηθεί ο Δήμαρχος. Θα πρότεινα, αν με συγχωρείτε, σαν πρότες το καταθέτω. Και με την συμμετοχή και τη συνδρομή των αρχηγών των παρατάξεων να δοθεί ένα κείμενο, να επιχειρηματολογήσουμε όλα όσα ακούστηκαν, να έχουν τη συνδρομή επίσης από ό,τι άκουσα και των τοπικών βουλευτών ή των κομμάτων της περιοχής. Όχι, όχι, να έχουν τη συνδρομή, δεν θα το ψηφίσουν. Γι' αυτό το θέτω και για άλλη μια φορά. Επιτέλους πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εντάξει, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και να, να προωθήσουν όλες αυτές τις ενέργειες. Για να τελειώνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σταμού. Όχι, δεν υπάρχει. Λίγο σύντομα, κύριε Σταμού. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, να απευθυνθώ στον κύριο Κακαβά, ο οποίος πρώτα πήρε τις ενέργειες του. Να ρωτήσω, τα αστυνομικά τμήματα δημιουργούνται με κάποιο νόμο, με νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή, κύριε Κακαβά. Αυτές, δηλαδή υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει νόμος ο οποίος καταργεί τον ήδη φυστάμενο νόμο. Θα σας πω το εξής, ότι εμείς εδώ, ο μέσος όρος πολιτών, δηλαδή κατοίκων αναστονικό, έχουμε το λιγότερο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άσχετα, λέμε ότι έχουμε 50.000 θέσεις εργασίας, από αυτές αν εξαιρέσουμε δηλαδή ποιοι είναι μάχημοι και ποιοι δεν είναι, αντιλαμβάνεστε, στο θέμα της αναλογίας αυτή κάτι εκεί και αστυνομικό, είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα δηλαδή δεν μπορούν να το καταστούν κατέτοιμο. Είναι καθαρά οικονομικό τώρα το θέμα και με νομοθετική ρύθμιση βέβαια. Υπάρχουν σχετικές διατάξεις, θα γίνει προεδρικά διδάγματα, νόμοι οι οποίοι θα λένε καταργήσεις, αναβαθμίσεις κτλ. Εκεί και θα οριστεί πάλι με νομική διάταξη. Σίγουρα. Η οποία δεν θα είναι σε στάνταρ κάτι τα οποία όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών. Έχει καθαρά δημοσιονομικούς, οικονομικούς λόγους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καγκαβά. Απλά στο κείμενο να αναφερθεί και αυτό, καλό θα είναι. Εντάξει, ότι είμαστε γνώστες της κατάστασης. Επί της ψηφοφορίας, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο Μόφων αποφασίζει τη μη κατάργηση των υφιστάμενων αστυνομικών τμήματων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να. Για σύνταξη εγγράφων και όλων των ενεργειών προκειμένου να αποφευθεί η κατάργηση των τμήματων στα διοικητικά όρια του Δήμου. Θέμα 8, κύριοι, είναι.